μαζικά rapid test πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τον ΝΕΟΔΗ στην άσκρη του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιαίων. Οι πολίτες επιθυμούν να κάνουν το τεστ για να προστατευτούν αλλά και για να γνωρίζουν το επιδημιολογικό φορτίο της περιοχής. Έχουν γίνει μέχρι τώρα 30 τεστ, δεν υπάρχει θετικό. Τεστ είναι καλό το αποτέλεσμα. Περιμένουμε προσέλευση περίπου γύρω στα 50 με 60 άτομα σήμερα. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει 50 τεστ και είχαμε ένα θετικό, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Είναι συνειδητοποιημένος ο κόσμος. Φοβούνται εδώ στο χωριό, στην περιοχή? Δεν θα έλεγα φοβούνται, απλά έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Έχουν μάθει πλέον να ακούνε τους επιστήμονες, τους επιδημιολόγους και όχι τον κάθε ανεύθυνο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τρόπο για να μεταπίσει, να δείξει αρνητική την κατάσταση. Ήταν η δεύτερη φορά που κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρέθηκε στην περιοχή και αρκετοί μπήκαν για ακόμη μια φορά να κάνουν το τεστ ώστε να νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι. Στο χωριό μας είναι η δεύτερη φορά. Έγινε πριν 10 μέρες το προηγούμενο τεστ και από ό,τι σας είπα τα αποτελέσματα είναι καλά. Υπάρχει προσέλευση γενικώς του κόσμου? Ναι, υπάρχει. Είναι ικανοποιητική μέχρι στιγμής. Περιμένουμε κι άλλο κόσμο. Μας έχουν πει ότι θα έρθουν. Αξίζει τον κόπο όλη η διαδικασία και η επίσκεψη του ΕΟΔΗ στο χωριό μας. Ανησυχείτε αυτό το διάστημα εδώ στο χωριό? Όχι, δεν ανησυχώ και πολύ, γιατί προσέχουμε, φοράμε μάσκες, δεν βγαίνουμε πολύ έξω, δεν κυκλοφορούμε. Εντάξει, χωριό είναι. Είναι αραιά. Η πρώτη φορά που κάνετε τεστ, έχετε ξανακάνει? Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά. Την προηγούμενη δεν πρόλαβα, είχα έρθει, αλλά είχαν φύγει. Θα κάνετε στην περίπτωση που γίνει ξανά? Φυσικά. Ναι, φυσικά, αλλά ξέρω γιατί γίνεται. Κάνατε το τεστ σήμερα? Θα το κάνω τώρα, γι' αυτό έχω έρθει. Είναι καλό που γίνεται αυτό για προληπτικούς λόγους. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω καταλάβει, τις τελευταίες μέρες στο χωριό δεν έχουμε κρούσματα. Απλά είναι καλό να το παρακολουθούμε για να ξέρουμε και τι γίνεται. Εσείς έχετε ανησυχία για την κατάσταση? Ανησυχία πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι όμως να το ελέγχουμε, να μην αγχωνόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα. Συστήνετε στους δικούς σας να το κάνουν? Φέρνετε τους γονείς σας? Εννοείται. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, που αυτές είναι και πιο ευαίσθητες. Απλά μαζί με αυτούς και εμείς για να τους προσέχουμε. Οπότε ειδικά τα τεστ πρέπει να γίνονται.